Ποιο είναι το παιδί? Είναι ο Σίμος, ο οποίος ήταν και αυτός πρώην παίχτης Survivor. Δούλευε και στο. Και στο καλοκαίρι. Ήταν μαζί. Δεν ήταν και η Λάουρα. Όχι, όχι. Η Λάουρα ήταν μαζί μου, ο Σίμος ήταν στο 3. Πάρα πολύ κουράστηκε. Αλλά ο Σίμος. Δεν τα ξεχωρίζει όλα αυτά. Να με κουράσει πάρα πολύ. Δεν μπορώ, παιδιά, το Survivor δεν το. Ο Βασίλης Σίμος ήταν και, αν θυμάστε καλά, πριν 2-3 χρόνια στο Έψιλον. Ήταν συμπαρουσιαστής με την Λίνα Κέφη σε ένα καλοκαιρινό που είχαν κάνει τότε. Και από ό,τι βλέπουμε και έμαθα κι εγώ. Ταιριαστό ζευγάρι. Είναι ζευγάρι. Κρίμα που δεν το ξεβιώνεται. Ήμουνα σε ένα τραπέζι με έναν δημοσιογράφο πολύ έγκυρο, δεν θα πω ποιο ήταν. Και μου λέει, τα άμαθες, μου λέει αυτά και αυτά. Λέω τι έγινε, τα λοιπά. Αυτό που πάνε όλοι και του τα λένε. Ακούω τώρα. Μου λένε, η Λάουρα τα φτιάξε με το Σίμο. Λέω, αποκλείεται. Μπαίνω στο προφίλ της Λάουρας να δω, βλέπω αυτή τη φωτογραφία. Μπαίνω στο προφίλ του Σίμου, βλέπω αυτή τη φωτογραφία. Τι κατίνα πια κι εσύ. Αμέσως. Πώς σε κάναμε, σαν τα μούτρα μας σε κάναμε. Όχι, ρε παιδί μου, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν ζευγάρι. Είναι το ίδιο location και η ίδια πόζα που αυτό τώρα influencer δεν το κάνουν το λάθος. Μόνο εμείς το κάνουμε το λάθος με τον Κωνσταντίνο. Βγάζουμε τις δύο φωτογραφίες στη σημεία. Και τα βάζουμε μετά από 3 ώρες. Αλλά να πούμε ότι και ο Σίμος, είναι, επειδή τον έχω γνωρίσει, είναι και φίλος και του Σπαλιάρα, είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Και το επάγγελμά του είναι ψαράς, είναι κάτω στην Χθιόσκαλα. Στην Βαρβάκιο, μάλλον, συγγνώμη. Τι θέλω να πω. Και την Λάουρα τη συνάντησα προχθές στο εμπορικό κέντρο που συνάντησα και την... Ζόζεφιν. Κέντε, το είπε. Την Λιάννα. Δεν το ήξερα να τη ρωτήσω, ρε παιδιά, να μάθω λεπτομέρειες. Ήταν μαζί με το... Όχι, είχε πάει για δουλειά. Ωραίο ζευγάρι είναι. Μ' αρέσουν, ωραίοι.